Συντροφιά με το καλύτερό μας, σας έχω μια πεντανόστιμη συνταγή γεμιστές ντομάτες με πλιγούρι, φέτα και κεφαλοτήρι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και επιστρέφουμε στην κουζίνα. Και όπως έχετε καταλάβει, σήμερα μαγειρεύουμε με την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης. Έχω επιλέξει δύο από τα αγαπημένα μου υλικά, το κεφαλοτήρι και τη φέτα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Για αρχή θα ετοιμάσετε τις ντομάτες. Σας θέλουμε 8 μεγάλες ντομάτες. Θα τις καθαρίσετε από μέσα, δηλαδή θα κάνετε τη διαδικασία, με συγχωρείτε, που κάνουμε για τα γεμιστά. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως στο τηγάνι. Σε δυνατή φωτιά θα ρίξετε σε ένα μεγάλο τηγάνι το ελαιόλαδο σας. Λοιπόν, ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Θα το αφήσουμε να κάψει και θα συνεχίσουμε με το ψιλοκομμένο γκρεμμύδι. Μέσα και το γκρεμμύδι. Θα προσθέσετε το σκόρδο. Θέλουμε τριμμένο ή πολτοποιημένο σκόρδο. Και μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι και το σκόρδο, προθερμαίνε το φούρνο στα στους 200 βαθμούς, γιατί θα ψήσουμε μέσα τις γεμιστές ντομάτες περίπου για 15 λεπτά. Συνεχίζουμε εδώ με το πλιγούρι, το πουρκούρι που λέμε εδώ στην Κύπρο. Μέσα και ανακατεύουμε. Αλάτι και πιπέρι. Πάπρικα. Και αφού τσιγαριστεί, προσθέτετε μέσα την ντομάτα. Και όπου βάζουμε ντομάτα, προσθέτουμε μία μπρέζα ζάχαρη. Ο λόγος είναι για να φύγουν τα οξεία της ντομάτας. Κλασικό tip στις συνταγές μας, μέσα και η ζάχαρη. Χαμηλώνουμε φωτιά και το αφήνουμε περίπου για 3 με 4 λεπτάκια. Τέλεια! Πίσω στον πάγκο της κουζίνας. Κλείνουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε εδώ με το δυόσμι το ψιλοκομμένο. Αν θέλετε μπορείτε να το αντικαταστήσετε με φρέσκια ρίγανη. Ανακάτεμα και εννοείται ότι προσθέτουμε μέσα φέτα Χαραλαμπίδης Κρίστης, έτσι μπόλικη. Ανακατεύεται. Τέλεια, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ετοιμάσει τη γέμιση και πάμε ευθύς αμέσως στις ντοματούλες. Με ένα κουτάλι ξεκινάμε τη γνωστή διαδικασία που γεμίζουμε τα γεμιστά μας. Στην προκειμένη περίπτωση, τις ντομάτες μας. Χρειάζεται λίγη υπομονή και αρκετή θέληση. Να σας ξαναθυμίσω ότι προθερμαίνει το φούρνο σας στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις, γιατί θα ψήσουμε τις ντομάτες μας περίπου για 15 λεπτάκια. Τέλεια! Έχουμε γεμίσει τις ντομάτες μας. Να τις εδώ. Αυτό που έχει μείνει είναι να ρίξετε από πάνω Χαραλαμπίδης Κρίστης κεφαλοτήρι στην επιφάνεια από τις ντομάτες. Λεπτάκι, τέλεια. Πιπεράκι στην επιφάνεια και εννοείται ότι θέλουμε να ρίξουμε μέσα λίγη υγρασία. Προσθέστε λίγο νεράκι μέσα στο ταψί σας, ούτως ώστε θα βοηθήσει τις ντομάτες να ψηθούν ομοιομόρφα.
λίγο ελαιόλαδο. Πραγματικά τέλεια συνταγή, δοκιμάστε τη στο σπίτι και θα με θυμηθείτε. Φύγαμε, πάμε στο φούρνο, χρειαζόμαστε 15 λεπτά στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς. Σε 15 λεπτά. Έτοιμο το φαγητό μας, πάμε να το βγάλουμε από το φούρνο. Καλά, εντάξει, νομίζω είναι το τέλειο συνοδευτικό για να συνοδεύσετε τα κρεατικά σας και όχι μόνο. Όμως εγώ για αυτές τις ντομάτες σας έχω τέλειο συνοδευτικό. Χαραλαμπίδης Κρίστης, πισουκώτικο πρόβιο γιαούρτι για να το απολαύσετε στο τραπέζι σας. Αν θέλετε να δείτε ακριβώς τη συνταγή, τότε μπορείτε να δείτε το κειμενάκι κάτω από το βίντεο. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα.